Γεια σα και πάλι. Καλώ ήρθατε και στα κόκκινα γυαλιά, αγαπητέ φίλε και αγαπητοί φίλοι τη εκπομπή. Σε ένα ε, παράξενο επεισόδιο, στο οποίο θα υποθούν κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν τόσο με το χθεσινό βραδινό παιχνίδι με τους γνωστού, όσο και με άλλα θέματα που είναι παρελκόμενα του αποτελέσματος κακός μεν, αλλά είναι παραλυκόμενα δυστυχώς, και πρέπει να σχολιαστούν. Ε, ξέραμε ότι ήταν δύσκολο το χθες ραδινό παιχνίδι, λόγω της ιδιαιτερότητας του τρόπου που παίζουν οι αντίπαλοι, κάτι το οποίο δεν είναι μυστικό, είναι κοινό, δυνασταγωγικών ε, μυστικό, ε, ή μάλλον του τρόπου που παίζουν. Του τρόπου που δεν παίζουν δηλαδή, που κακοποιούν το άθλημα, και που παίρνουν τα αποτελέσματα. Οκ. Okay. περιπτώσει, ε, εμείς παίξαμε το παιχνίδι μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και παρόλο το διαφορμάρισμα υπερέβαλανε αυτό και αν θέλετε ήταν και μία απόδειξη, μία επιβεβαίωση ίσως πολλών σχολείων ανθρώπων οι οποίοι είναι μέσα στο χώρο του ποδοσφαίρου. Διότι όσοι το βλέπουμε σαν θεατές, δεν είμαστε με στο χώρο. Και τον να έχουμε κλωτσίσει και λίγο σε εραστεχνικό επίπεδο, δεν είμαστε στο χώρο. Ε, απλά ξέρουμε το άθλημα σαν άθλημα, σαν χόμπι. Ε, ξέρουμε το άθλημα σαν συνέστημα, αλλά πάλι είναι χόμπι. Όταν όμως προέρχεται για επάγγελμα και παίζονται τόσα λεφτά, ε, εκεί μπαίνουν και άλλα πράγματα. Σε μας απ' έξω, μένει το συνέστημα. Και αυτό μας οδηγεί, πολλές φορές, και σε λάθος κρίσεις και σε ακρότητες. Εν τιαρτή περιπτώση, πηγαίναμε χθε να παίξουμε με ένα από την πλευρά μας μειονέκτημα, μια απώλεια που είχε να κάνει με τον τέρμα το φύλακα, τον βασικό, ε, καθότι ο δεύτερος ε, δεν είναι καθόλου κακός, και να τα λέμε όλα σωστά και τίμια, ε, διότι έπεσε σκληρή κριτική. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά έπεσε και στο εξωτερικό, σε πολλές περιπτώσεις, όπου ζήταγαν την ε, κεφαλή επιπίνακη του Άντριαν. Τραγικό λάθος. Και τραγικό λάθος διότι ένας τρομοφύλακα ο οποίος θα κάνει 100 επεμβάσεις, τη μία λάθος θα, θα, θα θυμούνται όλοι. Το είχε πει και ο Κασίγιας. Δύο. Ε, ένας τρομοφύλακα ο οποίος δεν μπορεί να είναι πρώτος, μάλλον να το πω, δεν είναι, μπορεί να είναι ακριβώ σαν τον πρώτο, αλλά είναι ένα σκαλοπάτι λιγότερο. Αν είναι λοιπόν στο ίδιο σκαλοπάτι με τον πρώτο, δεν θα θέλει να κάτσει στον πάγκο. Και είναι φυσιολογικό. Δηλαδή δεν έγινε το μενιολέ. Δεν ήταν καλύτερο του Άλισον, αλλά ήθελε να πάει κάπου να παίξει πρώτο. Και αυτό θα συμβεί και με τον Άντριαν, ο οποίο έβαλε στο βιογραφικό του ένα χρόνο δύο μετάλλια, σύντομα τρία και θα πάει στην Ισπανία το καλοκαίρι και θα πει: Θα πάω να παίξω κάπου σε χαμηλότερο επίπεδο, σε χαμηλότερε δυναμικέ ομάδα, ομάδα και θα είμαι και πιο άνετο. Διότι η πίεση στην Λίβερπουλ είναι τεράστια. Και είναι τεράστια διότι έχει τον Άλισον από πάνω και ό,τι και να κάνει κρίνεται και συγκρίνεται αυτόματα με τον Άλισον. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, η θέση του είναι δύο φορέ πιο δύσκολη από ό,τι φαντάζεται ο πολλή κόσμο. Να πάμε όμω σε κάποια πραγματάκια στο παιχνίδι. Δεν έχω πολύ φωτογραφικό υλικό γιατί δεν υπήρχε και λόγο τώρα να κάτσω να κάνω τι. Α με... δύο γκολ τα οποία μπήκανε με το στανιό, οι ευκαιρίε τι είδατε. Το παιχνίδι είναι φρέσκο. Έχω την αίσθηση ότι όλοι το είδατε το παιχνίδι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπο που το είδε. Πλην αν έχει επαγγελματικέ υποχρεώσει, βραδινέ. Την χάνει. Όσοι είναι barman, dj, κάποιοι που δουλεύουν σε εταιρείε security που έχουν βραδινή βάρδια από το κινητό, δεν βλέπει και πολλά πράγματα. Anyway, ε, το παιχνίδι λοιπόν, εντάξει, για συλλεκτικούς λόγους το πρόγραμμα του αγώνα, όπου κάτω δεξιά χαλάει το εξώφυλλο η μούρη του γνωστού τύπου που παριστάνει τον προπονητή. Άντριαν ε, Arnold, Άρνολτ Γκόμες Βαντάικ Βέρτζελ, έτσι, Τρέντ Γκόμες Βαντάικ Ρόμπο, Έντο Τζίνι Οξ και μπροστά, Σάντιο, Μω και Μπόμπι. Ε, η πρώτη εκτίμηση όσον αφορά την ομάδα, ενθουσιαστήκαμε όλοι, γιατί κατέβαινε ένα σχήμα φουλευτικό. Θέλαμε τον Τσάμπερλεν γιατί δίνει ταχύτητα, ρυθμό, δύναμη και έχει και το σουτ εκτός περιοχής, το οποίο δεν του βγήκε. Κανά δυο φορές που το δοκίμασε, δεν του βγήκε. Δεν του βγήκε όπως θα το ήθελε. Αλλά έχει να κάνει μια ομάδα που παίζει γραμμή μαζινό. Για όσου ξέρουν, μπορούν να βρουν τι λέω. Για όσου δεν ξέρουν, μάλλον μπορούν να βρουν τι λέω. Για όσου ξέρουν, ξέρουν. Ε, και φυσικά είναι αναμενόμενο όταν παίζει μια ομάδα διπλή και τριπλή ζώνη άμυνα να σε δυσκολεύει. Ε, το πρώτο εμίχρονο κύλησε καλύτερα στο τέλο του. Γιατί όσο πέναγε η ώρα, ανέβαζε ρυθμό. Η Λίβερπουλ διάβαζε, ακτινογραφούσε το παιχνίδι των άλλων. Διότι όσο και να τους έχει μελετήσει στην οθόνη πριν το παιχνίδι, στο real time είναι πιο δύσκολο για να εφαρμόσει αυτά που θε να κάνει εσύ και την παίρνει και ανθρώπινο παράγοντα. Δεν σημαίνει ότι βλέπει εσύ τη μελέτη στην οθόνη στο, στην αίθουσα ενημέρωση με το Γερμανό και όλο το τεχνικό του επιτελείο να του λένε αυτό κάνει αυτό. Δηλαδή ο Γιάννη κάνει αυτό, ο Κώστας κάνει εκείνο, αυτό. Όταν ανεβαίνει, ανεβαίνει ο άλλο, σειρό κατεβαίνει, κλείνει. Δηλαδή αυτά είναι στη θεωρία. Πολλέ φορέ επειδή και αυτοί οι αντίπαλοι έχουν συγκεκριμένε οδηγίε, κάποια στιγμή του γυρίζει το μάτι και κάνει κάτι που το περιμένει. Οπότε έπρεπε να διαβάσουν το παιχνίδι του. Και όπω είδατε, σε κάποιε περιπτώσει βγήκανε πάνω ψηλά και πιέσανε για να κάνουμε το λάθο. Ε, γενικά η ομάδα ανταποκρίθηκε αρκετά καλά με πάρα πολύ καλού τον Τζίνι, Τσάμπερλίν, Σαλάχ και Φερμίνο, με του δύο στο κέντρο να. Περνάνε το 8 σε βαθμολογία, θα το δείτε στην πορεία. Και το Μπόμπι με τον Μόνα είναι λίγο κάτω από το 8. Από εκεί και πέρα η άμυνά μας εκτέθηκε σε κάποιες περιπτώσεις. Ε, πάλευε πολύ ο Χέντο να κάνει τη δουλειά του Φαμπίνιο που ήταν τεφορμέ και ορθώς τον άφησε έξω ο Γερμανός. Γιατί θα ήταν ο αδύναμος κρίκος. Οι παραφωνίε όμω στην άμυνα ήταν, θα έλεγα εγώ, ευχή έργο ότι καλυπτόντουσαν από δεύτερος και από τρίτος. Δηλαδή, ενώ ο Μανέ επιθετικά δεν ήταν πολύ καλό, ήταν όμω κινητικό και βοήθαγε πολύ τον το Ρόμπο. Ομοίω και ο Μου κάλυπτε χώρου με λιγότερη αποτελεσματικότητα, αλλά έστω και αν καλύπτει το χώρο και είσαι εκεί, εμποδίζει τον άλλον να έχει την πρώτη πάσα εύκολη. Έτσι. Δεν ξέρω αν λέω κάτι επιστημονικό. Και όποιο θέλει μπορεί να σχολιάσει από κάτω από το βίντεο στο YouTube και να μου πει, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα να τα σχολιάσουμε. Εν τη αυτή περιπτώσει, το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο έλεξε με τον ιδανικότερο τρόπο, με την κεφαλιά του Τζίνι, η οποία πήγε σκαστή μπροστά από τον Όμπλακ, no που παραλίγο να την προλάβει, διότι κακά τα ψέματα συζητάμε για έναν από του top 5 τερματοφύλακε στον κόσμο. Είτε μα αρέσει είτε δεν μα αρέσει, είναι ένα από του 5 top τερματοφύλακε στον κόσμο. Θα μου πείτε ότι σουτάραμε και τον σημαδεύαμε. Είναι τυχαίο γεγονός. Δεν σου πιάνουν τα σουτ. Έχεις λίγο βραχικυκλώσει πνευματικά, διότι έχεις καθαρίσει από, από τα Χριστούγεννα. Και αυτό δυστυχώς φαίνεται, διότι πολλοί είπαν, το winter break επ επανελιμένα επανειλημμένα. Και εγώ διαφωνώ. Η ομάδα έχει κλατάρει μετά τις γιορτές ακριβώς, διότι αποσυντονίστηκε από το γεγονό ότι έφυγε, ξέρω εγώ, 16, 17, 18 βαθμού. Δηλαδή, πήρε ένα τέτοιο προβάδισμα που πρέπει να αποσυρθεί το πρωτάθλημα για να το χάσει. Δεν γίνεται να το χάσει αυτό το πρωτάθλημα, έτσι. Οπότε, αυτόματα και να μην το θες υποσυνείδητα, ένα κλικ χαλάρωση το έχει. Και αυτό το κλικ χαλάρωση φαίνεται στο βήμα που σου λείπει πολλέ φορέ. Είτε στην πάσα να προλάβει την πάσα του συμπέκτη σου ή στο πώ θα μετρήσει να δώσει την πάσα στον παίκτη την κατάλληλη στιγμή, χρονικά, ή βιάζει και δίνει ένα κλικ και μπροστά, ή αργεί και σε προλαβαίνει ο αντίπαλο. Αμυντικό. Ε, αυτόματα λοιπόν βλέπετε ότι η βραχική κύκλωση που έχει, ε, στη, που έχει πάθει η ομάδα, χτες σταδιακά έφευγε. Στο δε, δεύτερο ημίχρονο υπήρχε ας πούμε ολοκληρωτική. Ε, πώς το λένε, ολοκληρωτική περικύκλωση και αποκλεισμό του, του αντιπάλου σε βαθμό που το σκορ το 4-0 θα του κολάκευε κιόλα. Θα ήταν, α πούμε, και θα πούμε 4 και λίγα ήταν. Αλλά είχαν πάλι τον ίδιο τρομοφυλάκα που, που ήταν σε εξαιρετική ημέρα, ο οποίο ήταν και δικαίω man of the match. Επίση, να πω ότι η κομβική στιγμή που δεν σε πήγε η μπάλα είναι στην κεφαλιά του Ρόμπερτσον, όπου απίστευτα λανθασμένα κάποιοι κατηγόρησαν από τον Ρόμπο ότι το χάσε. Κύριοι, δεν μπορεί να χάσει τέτοια εξεπαφή. Όλα χάνονται και όλα μπαίνουν. Όταν λοιπόν πα να κάνει κεφαλιά με πίεση, με αμυντικό πάνω στην πλάτη σου, άρα θα κάνει το καλύτερο δυνατό και είδαμε ότι μπροστά στον Όμπλακ no και το αμυντικό, δεν σημαίνει λανθασμένα. Δεν του έκανε το χατήρι. Να σα παραπέμψω σε όλα τα παιχνίδια μετά τι γιορτέ για να δείτε σε πόσε περιπτώσει μα πήγε η μπάλα που δεν ήμασταν καλοί στο σύνολο του, παιχνιδι, του κάθε παιχνιδιού. Όμω μα πήγε η μπάλα. Είχαμε την Ρέντα. Δηλαδή έκανε σουτ, ξέρω εγώ, σαν με ε, τη Southampton. το το 4-0, το 3-0. Το 4-0. Όπου βάζει το πόδι του κοντράριο, σε δύο αμυντικού και πάει και καρφώνει στο, παράθυρο. Δεν την έπιανε την μπάλα κανεί εκεί. Εκεί δεν είδα κανένα να σχολιάζει ότι ήμασταν τυχεροί. Γιατί ήμασταν τυχεροί. Όχι ότι θα άλλαζε κάτι αν έμενε το 3-0. Αλλά σε πάει μπάλα. Ε, χτες δεν μας πήγε. Και δεν μας πήγε γιατί, σας λέω, θα έχει λήξει την κανονική διάρκεια. Καλώς ή κακώς, βέβαια, εγώ έβλεπα ένα μηδέν και παράταση. Πρόκριση στην παράταση έβλεπα. Απλά με ανησυχούσε το κομμάτι ρέντα. Και δυστυχώ δικαιώθηκα, παρότι δεν το έλεγα ε, φωναχτά, διότι δεν ήθελα να σας αγχώσω. Εγώ μέτρωγε μέσα μου. Ε, η ρέντα ήταν που δεν μπήκαν τα σούτ μέσα. Όταν έχει τόσες τελικές, στο στόχο, όταν σου παραδίδει μαχητή ο άλλο στο μεγαλύτερο μέρο του αγώνα, τον αγωνιστικό χώρο, γιατί δεν μπορεί να βγει μπροστά. Δηλαδή να κόψει, να πάει να βγει και αμέσω του παίρνει την μπαλά και να αρχίζει νέο, νέα αντεπίθεση. Δηλαδή, κύματα ε, επιθέσεων, τσουνάμι. Και όμω δεν πήγε μπαλά μέσα, κύριε. Κυρίε και κύριοι, για να είμαι σωστό. Εν τη περίπτωση, μπαίνει το δεύτερο γκολ του Μπόμπι, το οποίο αν είδατε και αυτό με το στανιό. Δηλαδή σε πάει κόντρα Κάνει την κεφαλιά, σκαστεί και ο Μπόμπι και μπαλά σκάει στο δοκάρι. Και εκεί σου έκανε το κέφι μία φορά, γύρισε τον Μπόμπι και βάζει το 2-0. Εκεί που χάθηκε το παιχνίδι, δεν είναι στο λάθος του Άντριαν. Απλά εμείς βλέπουμε το λάθος του Άντριαν. Το λάθος είναι που στο 2-0 το κλειδώνεις και αρχίζεις. Εσύ το κατενάτσιο, εσύ αυτό το εμετικό και τρισάθλιο τρόπο παιχνιδιού που παίζουν αυτοί μόνιμα. Το υιοθετεί εσύ. Κάθε στο μισό γήπεδο σου και με το πλησιάζει μπάλα, μπούμ, μία στο Στάνλι Πάρκ. Μπούμ, χάνεται η μπάλα. Την επόμενη μπάλα, στο ποτάμι, στο Μέρσεϊ. Την άλλη, στο M62. Το άλλο, στο Blackpool, το άλλο στο South, στο Chester, δηλαδή να πηγαίνουν οι μπάλε, μιλάμε να μοιράσει μπάλε, να κάνει δώρα. Και το τελειώνει το παιχνίδι, το σβήνει στο 95. Αντί αυτού, τρία λεπτά μετά, σε πιέζουν αυτοί, διότι δεν έχουν επιλογή, έτσι, βλέπουν μπροστά τους τον αποκλεισμό και ρισκάρουν. Και εκεί εσύ έπρεπε να τους αρχίσεις και στο ξύλο. Δεν τους αρχίζει το ξύλο, τσιμπάει ο τρέντ, ο οποίος δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει ο λάθος και γυρίζει την μπάλα στον Άντριαν κάπως χαλαρά, χλιαρά, πάει να διώξει ο άλλος και πάει μπάλα στον Ζωάο Φέλιξ, αν θυμάμαι καλά. Πασάρι στον άλλον, ο οποίος φυσικά έκανε ένα πάρα πολύ καλό σουτ και πήγε μέσα η μπάλα. Εκεί θα μέμψω τον Άντριαν, ο οποίος δεν εκτινάχθηκε ολόκληρος για να βγάλει την μπάλα. Και ας μην την πιάσει. Αν είδε πέφτει με δυστακτικότητα. Δυστυχώς αυτό κάποιοι τερματοφυλακές στο θέμα της ψυχολογίας το έχουν πρόβλημα. Και το ζήσαμε τόσα χρόνια με τον Μινιολέ, ο οποίο ήταν ένα εξαιρετικό τρομοφυλάκα, αλλά είχε θέμα ψυχολογία. Και με τον Κάριου, ο οποίο από εκεί που ήταν επιπόλαιο, μετά από τον τελικό τη Μάτρη του Κιέβου, καταποντίστηκε. Και η καριέρα του πήρε την κατοβόλτα. Νομίζω ότι έχει σχολάσει και σαν τρομοφυλάκα. Πάμε λοιπόν να δούμε έναν προ έναν του παίκτε μα, διότι νομίζω ότι θα αδικήσουμε κάποιου. Ε, είπαμε η αμυντική μα γραμμή είχε θέματα και ο Γκόμε για θέματα, όπου στο 2-2 κάνει την κάφα ο Μπόμπι και πάει να κρατήσει την μπάλα παραπάνω ανάμεσα από τέσσερι παίχτε. Αντί να τη πα την μπάλα κάπου, και να, την, να κάνουν οι άλλοι φτούχοι ελευθερία να τη στείλουν στον αγύριστο, την χάνει ο Μπόμπι και τον παρακολουθούν. Ναι, Γκόμε, Βέρτζελ και ο Μίλλερ. Και ο μόνο που πάει να κάνει tackling είναι ο Μίλλερ. Ε. Σε αυτό δεν φταίει ο Άντριαν. Που σούταρε ο άλλο ανάμεσα από τρία σώματα και οκ. Okay, πέφτει πάλι διστακτικά, καθυστερημένα. Δεν τεντώνεται. Αυτό για ένα κολκίπερ που το φθινόπωρο μα έδειξε πολλά πράγματα. Ήταν όπως και αν το κάνει, ε, πόνεσε. Και πόνεσε γιατί έχασε από μια ομάδα η οποία δεν έπαιξε. Σύμφωνα με αυτό που μπορεί να παίξει και το έχουμε πει εκατοντάδε φορέ. Έτσι. Ε, το τελευταίο γκολ όπως μπήκε, ε, και τι έγινε. Τι 2-2, δύο, δύο, τι 2-3, δύο, εντάξει, σε χαλάει ακόμα χειρότερα, ε, διότι τους έχει 95 λεπτά σχεδόν, 95 και κάτι, τους έχεις, μιλάμε στη ΦΑΠΑ, με τις καθυστερήσεις είναι 100. Τους έχεις, στη ΦΑΠΑ τους έχεις βύσει και τους έχεις εξαφανίσει το άθλιο και αιμετικό τρόπο που παίζουνε τους έχεις αναιρέσει όλα τους τα πλάνα. Δηλαδή δεν κατάφεραν στο 100% να σε μηδενίσουν. Δηλαδή αυτό που έγινε στην Μαδρίτη και δεν έκανες τελική, ε, τα στατιστικά επειδή είναι για να τα βλέπουμε μερικές φορές και κάποιοι λένε ορθώς θα έλεγα εγώ κατά κάποιο τρόπο ότι τα στατιστικά δεν παίζουν μπάλα. Ναι, δεν παίζουν μπάλα ρε παιδιά. Αλλά αυτή είναι η εικόνα εδώ πέρα του παιχνιδιού. Τι να κάνουμε τώρα. Έχει κάνει 34 σουτ εκ των οποίων τα 11 στο στόχο. Ένα στα τρία είναι πάνω στο τέρμα και από αυτά πάνε με το στανιό τα δύο. Αυτοί κάνουν 10 προσπάθειες, 10 σουτ, τα 6 στο στόχο, τα 3 μέσα, 50%. Και εσύ είσαι παρακάτι ε, στο 20. Ε, 50% αυτή, 20 εσύ. Καληνύχτα από την τηλεόραση στο υπόλοιπο της διοργάνωσης. Και βλέπεις και 16 κόρνερ και 17 φάουλ τα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να τιμωρηθούν με κάρτες και επίσης θα πρέπει επιτέλους η Ομοσπονδία να η UEFA, η FIFA γενικά, να κάνουν κάτι με το θέατρο. Σε κάποιες περιπτώσεις με το που τους πλησίαζε κάποιος, όταν χάναν την μπάλα ή αισθάνονταν να θα χάσουν την μπάλα, πηδάγανε στον αέρα, στο χόρτο και πιάγανε το πόδι και το πόλι, και είχαν πια πατήσει στην άρκη. Ξεχασμένοι το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τι είναι αυτά τα καραγκιόζηλικια. Αυτοί θεωρούν, α πούμε, ότι παίζουν σε ανδρικό άθλημα. Αλλά ξέρουμε να ρίχνουμε ξύλο με το παραμικρό μα, μετά, oh! Μπας μου την του το... το μπαλέτου ή τι γόβε και. Ε, κάτσε ρε φίλε. Αποφάσισε τι είσαι τέλο πάντων. Ποδοσφαιριστή ή μπαλάρινα. Αυτό το θεατρικό πρέπει η Ομοσπονδία να ασχοληθεί σοβαρά. Και άμα κάνει, ένα κανονισμό του στυλ, έκανε θέατρο μία φορά, μία αγωνιστική. Δύο, δύο. Τρει, οι δύο θα γίνουν τέσσερι και οι τέσσερι, οχτώ. Και οχτώ, δεκάξα. Τελειώνει το παρελθόν γιατί του κλείσει μια χρονιά του, έφυγε. Να τελειώσει, να το σβήσει το, το, το θέατρο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει με το ψακουμπάι βουτά κάτω. Βουτά κάτω είναι εντάξει. Κάτσε ένα χρόνο στην εξέδρα να βουτά όσο θέλει. Τραβά, βουτά σε μια πισίνα. Να το απολαύσει κιόλα. Ε, αυτό το πράγμα γενικά το έχουν πολλοί λατινικέ ομάδε, τι οποίε δεν μπορώ να εκτιμήσω. Όσο και αν παίξουν μπαλάρα, όταν βλέπω κάποιον και βουτάει και αρχίζει να θεατρινεί στις καναλές και έχει πατήσει νάρκες, δεν, δεν, μπορώ να, δεν, μπορώ να, κερδίσω το σεβασμό μου. Τι να κάνω. Έτσι είμαι εγώ. Με τη διθενιά έχω θέμα. Και γι' αυτό είναι και σε πολλέ περιπτώσει ένα λόγο που τσακώνομαι με πολλοί κόσμο στην Ελλάδα. Δεν θέλω τη διθενιά. Σταρά τα ίσια. Δεν σε γουστάρω, φίλε. Ε, όχι, σα γουστάρω, αλλά ξέρετε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά ή αυτά είναι την κοιτάγκα. Και σε όποιον αρέσει η τοποθέτησή μου, ενδιάστερη περιπτώσει, θα πάμε για να δούμε λίγο τη βαθμολογία και θα σχολιάσουμε και κάποια άλλα πράγματα των παικτών, όπου υπάρχουν φορεί που τον κατακαιρματίζουν τον Άντριαν. Θα έλεγα όχι απολύτω δικαίω, αλλά σε ένα σημαντικό βαθμό. Εγώ, αν θα έκρινα αυστηρά τον Άντριαν, ε, θα έλεγα Ρε φίλε το ξέρω πιέζεσαι πάρα πολύ και όλοι νομίζουν ας πούμε ότι θα τα κάνεις θάλασσα. Απέδειξε τους ότι έχουν λάθος. Και αν μη τι άλλο βούτα σαν γατή να πιάσει την μπάλα και ας μην την πιάσει τη ρημάδα. Μην πέφτεις και μαζεύεις το χεράκι. Αυτό με σκοτώνει. Με σκοτώνεις γιατί μου δείχνεις ότι δεν έχει ψυχολογία, ότι δεν αντέχεις την πίεση, ό,τι, 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 ό,τι. Το ξέρει ότι εκ των πραγμάτων θα κάνουν σύγκριση με τον Άλισον. Ο οποίο και αυτό έχει κάνει λάθη, έτσι. Και αυτό έχει φάει φαβαγκόλ. Και αυτό έχει κάνει ε, ζεμπεκιά. Θυμηθείτε πέρσι στην αρχή τη σεζόν τι έκανε με τρίπλα στη, ε, με τη Λέστερ εκτό. Το ξεχάσατε πια να κάνει τρίπλα. Δηλαδή θα κάνουν γκάφα όλοι. Τι να κάνουν. Είναι, είναι μέρο του παιχνιδιού. Δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Πάμε να δούμε λίγο βαθμολογίε όπου συμφωνώ και διαφωνώ με αυτό το κομμάτι. Και βλέπετε ότι το Δίδεσάν τον τον περνάει πριν ο Κορδέλα. 2. Όταν είναι το 2 στην αρχή του Άντρια, νομίζω το άρθρα το 5. Όπω ανέφεσε την εικόνα, πήγε το πρώτο το μάτι μου πάνω πάνω στο 2 του άντρια. Και λέω, μάλλον με άρεσε το 5. Καλά και η εύκολα του βάζει 5. Και όταν λέω εγώ πάω πιο δεξιά. Άλλω, μάλιστα. Ε, Δυστυχώ, και αν θυμάστε στον πρώτο, στο δεύτερο, συγγνώμη. Ε, έκανε μία ασταθή απόκοση και με δεύτερη προσπάθεια γλιτώσαμε το μοιραίο, το 1-1. Όπως βλέπετε λοιπόν, η άμυνά μας δεν ήταν ικανοποιητική. ο Ρόμπερτσον και ο Τρέντ ε, επιθετικά ανέβηκαν πάρα πολύ. Ο Γκόμες, όλος παραδόξος δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Έτσι, είχε κενά στην απόδοσή του. Και, οκ, okay, επί δύο μήνες και βγάζει μάτια δικαιούται και αυτός μία μέρα να μην έχει καλή απόδοση στο γραφείο. A bad day at the office. Δυστυχώς ήταν εχθές. Από εκεί πέρα, όπως σας είπα, Τσάμπο και Ox ήταν εξαιρετικοί, με τον Σαλάχ και τον Φιρμίνο να ακολουθούν. Και παραπίσω, είπαμε, είναι οι δύο ακραίοι, ο Χέντο, ο οποίος δεν φάνηκε πολύ μπροστά, αλλά έκανε πολύ βρωμοδουλειά, όπως πάντα. Ατελείδα χιλιόμετρα και δικαίωση έγινε αλλαγή μια και αυτό και ο Τσάμπερλιν μετά από ένα σημείο σκάσανε. Μην ξεχνάμε ότι ο Χέντο ήταν και από τραυματισμό. Σας δώσω μια άλλη εικόνα εδώ. Ε, το Λιορέντε δίνει εδώ πέρα το Who's Court Man of the Match. Θα διαφωνήσω. Θα διαφωνήσω κάθε και οριζόντια. Εγώ, Man of the Match του παιχνιδιού είναι ο Black. Και όποιο μου πει κάτι διαφορετικό, εγώ του Εντάξει, Α, μ, αυτά όσον αφορά το παιχνίδι. Ε, ο κόσμος στάθηκε στο ύψος του και αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο το τον Γιώργη. Όπως πολλοί παίχτες ήταν συνδετριμένοι, τα ο και ήταν αναμενόμενο γιατί κάνανε υπερπροσπάθεια και θέλουν να συνεχίσουν. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν θέλω να πιστέψει κανείς ή δεν πιστεύω ότι πιστεύει κανείς πω ε, δεν θέλω την πρόκριση. Μην τρελαθούμε κιόλα. Ε, στα γκρουπ, πέρα από τα ελληνικά και στα αγγλικά είδα πράγματα απίστευτα. Να φύγει ο ένα, να φύγει ο άλλο. Στι σελίδε μα δεχτήκαμε μηνύματα. Πέρα το ότι δεχτήκαμε και από αλόθρεσκους μηνύματα, τα οποία χρήζουν ψυχιατρικής αντιμετώπισης, διότι εγώ είμαι Λίβερπουλ και το ξέρετε. Δεν θα μπω στη σελίδα τη Ατλέτικο να του βρήσω γιατί μα κέρδισαν. Ή πέρσι δεν μπήκα στην Παρσελόνα να πω πάρτε τέσσερα κλπ. Δεν έχω λόγο ρε φίλε. Αυτό είναι ψυχολογικό πρόβλημα. Ούτε για πλακίτσα ούτε για καζόρα δεν έχω λόγο. Με του φίλου μου θα βγω να πιω καφέ που είναι Παρσελόνα, Ατλέτικο, Τρανμίν, Ρόβερ, ξέρω εγώ τι είναι. Και αν του έχω κερδίσει, μια πλακίτσα του την κάνω. Μια πλακίτσα και τέλο. Δεν υπάρχει λόγο τι θα με κάνει ο καλύτερο, ότι είμαι, ξέρω εγώ, άντρα, ότι είμαι. Ε, αυτά είναι συμπλέγματα που καλό είναι να τα κοιτάξουν αυτοί που μπαίνουν σε σελίδε άλλων ομάδων για να βγάλουν τα αποθυμένα του. Προφανώ του έχει φάει στέρηση στο σεξ και έχουν φλωμώσει την τουαλέτα. Έτσι. Το λέω ευθέω. Όπω το κατάλαβε. Απλά δεν το λέω με όρου. Και αν θέλετε, είναι σαν την ταινία του Κωνσταντάρα με το πετρέλαιο. Θυμάστε με το πηγάδι και το βέγκο. Που κάνει Του -που -του -που -του -που -του -που". Ε, το πετρελαίο. Ε, αυτό. Ξέρουν αυτοί που το βλέπουν το βίντεο. Τώρα πάμε στους οπαδούς δικούς μας. Ε, λυπάμαι, αλλά πάρα πολύ παίρνετε κακό βαθμό στον έλεγχο. Είναι απαράδεκτο να πυροβολείτε τον πιανίστα, τον Άντριαν. Αυτόν επέλεξε ο Γερμανός να έχει δεύτερο. Και στην τελική, για δεύτερος, είναι πάρα πολύ καλός και καλύτερο από το Μινιολέ, είναι η αλήθεια. Ένα. Δύο. Είναι πολύ καλύτερο από αρκετού πρώτου σε πολλά πρωταθλήματα. Αλλά δεν μπορεί να έχει απέτηση από έναν δεύτερο να παίζει καλύτερα από τον πρώτο όταν καλείται να αναπληρώσει το κενό του. Πέραν του ψυχολογικού, θέλει και ροή παιχνιδιών. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Και όταν δεν είσαι σε εγρήγορση, όπω όλη η ομάδα, γιατί κακά τα ψέματα σα το ξαναλέω, μετά τι γιορτέ, όλη η ομάδα δεν είναι στην ίδια εγρήγορση. Θυμηθείτε πέρσι που πήγαινε τσίμα τσίμα το πρωτάθλημα, ήταν με το μαχαίρι στα δόντια όλοι. Και φέτο, μέχρι να πάρουν την απόσταση ασφαλεία και να πάρουν το διπυρωτικό, ήταν με το μαχαίρι στα δόντια. Μετά, ο. Και απλά πήγαινε και εκτιμένη ταχύτητα η ομάδα με τι ικανότητέ τη, με την αυτή τη, δηλαδή πήγαινε αυτό με το πιλότο. το winter break και εκεί αρχίζουν και φέρονται όλα τα προβλήματα. Γιατί μετά γυρίσανε πλήρω αποσυντονισμένοι. Δεν φταίει το winter break. Το winter break αποκάλυψε αυτά που γινόντουσαν ένα μήνα πριν. Ωραία, και τι να κάνουμε, του τώρα. Γιατί δεν παίρνουν το πρωτάθλημα με 50 βαθμού διαφορά. Ή γιατί δεν παίρνουν το 7ο έτσι για πλάκα μέσα έξω με νίκε. Ναι, παιδιά, παίζουν και οι άλλοι. Ε, δέχτηκα πολλά μηνύματα και στη σελίδα. Και γίνανε και συζητήσει με τι οποίε δεν ήθελα να τσακωθώ. Ε, μίλησαν ακόμη και για τον Μίλνερ, που είναι απαράδεκτο να θες να φύγει ο Μίλι, εντάξει, παίζει και με το παραπάνω. Τι ακριβώ να κάνει. Για το Λαλάνα με τα προβλήματα που αντιμετώπισε στην υγεία του, θα φύγει anyway. Του το έχουν πει και ωραία, δεν σου από το συμβόλαιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σα. Θα φύγει και ο Κλάιν. Υποψήφιο να φύγει είναι και ο Λόβρεν, παρότι έχει συμβόλαιο στα 32, θέλει να παίζει κάπου αλλού πρωτοκλα... πρώτη γραμμή, δεκαδάτο. Παίζει ακόμα και του Τζίνι. Και Ποτέ δεν ξέρει από του τρει μπροστινού αν θα μείνουν και οι τρει. Δεν σα το λέω σαν πληροφορία, είναι διέστηση. Όχι γιατί έχουν κάποιο πρόβλημα. Πρωταθλητέ θα είναι. είναι, έχουν πάρει τα πάντα. Όχι. Αλλά ποτέ δεν ξέρει και το περιβάλλον του αν θελήσει μια αλλαγή περιβάλλοντο. Το οικογενειακό τη περιβάλλον, το φιλικό τη περιβάλλον. Οι άνθρωποι δικοί του. Όπω έγινε το Σουάρε που είχε λησάξει η Σοφία να τον πάει στη Βαρκελόνη, να πάει κοντά στην οικογένειά τη. Ποτέ δεν ξέρει. Και επίσης, είναι καλό να εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους που τρέχουν την ομάδα. Δηλαδή και το Γερμανό, που πολλοί ας πούμε ξέρω ότι έχετε ενστάσει και λοιπά. Ωραία, γιατί να κάνουμε. Και εγώ είχα ενστάσει τα πρώτα δύο χρόνια. Γιατί, γιατί αδικούσε τη δουλειά του, γιατί ήταν ξεροκέφαλος. Ξεροκέφαλος, ξεξεροκέφαλος, ο Γερμανός σήκωσε ποσά Και είχε πει, σε πέντε χρόνια πρωτάθλημα. Μετρήστε πότε ήρθε. Είναι στον πέμπτο χρόνο πια. Αν κάποιοι δεν αντέχετε να υποστηρίζετε την ομάδα όπω πρέπει και σύμφωνα με τι αρχέ τη, με ήθο και σεβασμό προ αυτού που φοράνε τη φανέλα, και εσεί φοράτε τη φανέλα, σεβαστείτε το σήμα. Και αυτοί που το φοράνε αξίζουν σεβασμό. Πέρα από ελάχιστε εξαιρέσει, τι οποίε σε παλιά επεισόδια την έχω αναφέρει, έχω την αίσθηση ότι όλοι αξίζουν το σεβασμό μα. Αν δεν αντέχετε τι ήττε, μη μα υποστηρίζετε όπω λένε όπως είπε και ο Σάγκλη, στις ίδες και στις οπαλίες. Αν δεν μας... ναι. Αν, αν το, αν το παγανάποδα. Αν δεν, μας, αν δεν αντέχετε όταν χάνουμε ή φέρνουμε σε οπαλία, μη μας υποστηρίζετε και στις νίκες. Δεν είμαστε ομάδα πανηγερτζίδων. Έχει μια ιστορία η ομάδα. Έχει κάποιες αρχές. Το UNEVO καλό δεν είναι απλά για να το λέμε και να εντυπωσιάζουμε τους αντίπαλους. Είναι για μας για την οικογένειά μας. Και όσο και αν πλακωνόμαστε μεταξύ μας, εμείς πρέπει να ακολουθούμε τις αρχές της ομάδας. Πλακωνόμαστε όμως με μέτρο. Δεν είναι φύγε εσύ, έλε Δεν είναι τροχονόμος ο Γερμανός. Είναι προφανώς ένας άνθρωπος που ξημεροβραδιάζεται στη δουλειά του για να βλέπουμε εμείς 90 λεπτά αυτό. Θα σας πω λοιπόν χαρακτηριστικά κάτι το οποίο το έγραψα μέσα στο group και το θύμισε ένας φίλος. Όταν ο Κάριο ξεκίνησε την πρώτη του χρονιά και έκανε κάποιε ζεμπεκέ, φθινόπωρο ήταν. Στο πρώτο εντό παιχνίδι, μετά από κανένα δύο ζεμπεκέ που ήταν μαζεμένε και ξεγυρισμένε μάλιστα, μπαίνει στον αγροτικό χώρο και παίρνει θέση κάτι από τον το κολπό στο κόπ μπροστά. Του έρχεται μια εύκολη μπαλιά και την μπλοκάρει και σηκώθηκε το κόπ και τον χειροκροτούσε. Τον χειροκροτούσε κάποιο που δεν έλεγε το παιχνίδι, λέει τι έγινε, φίλε, την απόκριση του αιώνα έκανε. Όχι. Τον χειροκρότησε όμω σε ένδειξη συμπαράσταση και εμψύχωση. Σας λέει κάτι αυτό. Έναν τρονοφύλακα ο οποίος στο τέλος της χρονιάς αποχαιρέτησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Αλλά οι άλλοι δεν τον έζησαν το χάρτη. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίζουμε την ομάδα και τους ανθρώπους που φοράνε το, το σήμα με τις αρχές της ομάδας, με σεβασμό, με ήθος και μεταξύ μας Επίσης, οι διάλογοι να γίνονται όπως πρέπει. Είναι απαράδεκτο αυτά που είδα ε, τόσο στα ελληνικά, όσο και στα αγγλικά, όσο σαν σφαίνεται παράξενο. Γιατί λέμε για ελληνάρες, για ελληνάρες, για ελληνάρες, αλλά <laughs> είδαν τα μάτια μου για Άγλαρες και για αγγλοφωνάρες. Γιατί είδα και από ανθρώπου που μιλάνε την αγγλική, αλλά δεν ήταν άγγλοι. Και μου βγήκαν τα μάτια. Ε, είμαι σκασμένο γιατί αποκλειστήκαμε μια ομάδα η οποία πραγματικά δεν την ήθελα στην κλήρωση ακριβώ για αυτό το λόγο που είδαμε σε δύο παιχνίδια. Γιατί δεν σέβονται το άθλημα. Όπω πολλέ άλλε το είδο του και στην Αγγλία. Αλλά στην Αγγλία όμω, π.χ. η Μπέρνλεϊ δεν έχει την ποιότητα τη αθλητικό ατομικά σαν μονάδε. Και πολλέ άλλε την Μπέρνλεϊ. Αλλά μάχονται με αυτό που ξέρουν και μπορούν να του δώσει ένα ελαφρυντικό. Εσύ, ρε φίλε, που έχει παιχταράδε, ε, κόψει την προπονητική και τράβα, ρε φίλε, να μαζεύει τι μαργαρίτε να μην σε κανένα αγρό. Τράβα, μου κάνε συλλογή πεταλούδα. Κάνε κάτι άλλο, ρε φίλε. Κάνε ένα καλό στο άθλημα. Αποχώρησε. Είναι ντροπή για το άθλημα αυτό το πράγμα το, το άθλιο που βλέπουμε. Θα κλείσω με το να υπενθυμίσω σε όλους ανεξαιρέτως ποια ομάδα υποστηρίζουμε. Και πριν προχωρήσω στις φωτογραφίες, θα σας πω, επειδή πολλοί που με ξέρουν, αλλά και δεν με ξέρουν, πολλοί που με ξέρουν με έχουν βιώσει στη δεκαετία του 90 και πολλοί που δεν με ξέρουν έχουν ακούσει για μένα. Ε, στη δεκαετία του 90 λοιπόν που ήμασταν πάρα πολύ χάλια, με δύο τρόπια, ένα λιγκάπ και ένα κύπελο, και μια συμμετοχή ακόμα σε τελικό που τον χάσαμε από τους αιώνιους. Ε, όλο το νησί, ακολουθώντας την ομάδα, δεν απασχολούσε τι έκανε η ομάδα. Εγώ ήμουν εκεί. Χάλασα δεκάδες χιλιάδες ευρώ, σας το λέω σε ευρώ γιατί τότε ήταν δραχμές και δεν την ξέρετε πολύ την δραχμή. Χάλασα λοιπόν δεκάδες χιλιάδες ευρώ, δαπάνησα ή αν θέλετε επένδυσα με έναν τρόπο στο να είμαι κοντά στην αγαπημένη μου ομάδα και να ζήσω εμπειρίε οι οποίε θα με συνοδεύουν μέχρι τα βαθιά μου γεράματα, μέχρι το τέλος τη ζωή μου. Αναμνήσει. Δεν ξέρω πόσοι από εσά εκτιμάτε τη ζωή σα και τι αναμνήσεις σα. Θα ήταν καλό πάρα πολύ να τι εκτιμήσετε τι αναμνήσει σα. Και εγώ είμαι γεμάτος από αναμνήσεις. Και δεν θα σταματήσω να προέρχονται αναμνήσει γενικότερα, αλλά και ειδικότερα για αυτό το κομμάτι, με την ομάδα. Δεν χορταίνω. Από την πρώτη φορά που πήγα μέχρι κάθε φορά που πηγαίνω, κάνω κάποια πράγματα που είναι τα ίδια. Το tour του γηπέδου, την επίσκεψη στο μουσείο. Λίγα πράγματα είναι διαφορέ από το ένα στο άλλο. Όμω μου αρέσει να βλέπω την εξέλιξη. Τώρα με περιμένει και ένα άγαλμα του Πέισλι με τον Χιού στην πλάτη. Και για μένα, κάθε φορά που θα κάτσω μέσα στο Άνφιλντ, σε οποιοδήποτε σημείο, για μένα είναι ο παράδεισο μου. Αν. Όσοι με ξέρουν και στο Facebook, έχω ανεβάσει στο προφίλ μου πριν κάνα δύο μέρε, μέσα στη εβδομάδα τέλο πάντων, ένα βιντεάκι όπου μιλάνε κάτι παππούδε, γεγιάδε, μιλάει νεολαία, μιλάει ο τρέντο, ο χέντο. Ε, κάθε ατάκα που μου λένε, ακούω εμένα. Και θέλω να πιστεύω ότι ακούτε κι εσεί πάρα πολύ εσά να μιλάνε. Να μιλάνε αυτοί για σας. Θα ήθελα να το ξαναδείτε όλοι σας αυτό το βιντεάκι. Δεν έχω την ευχαίρεια και την δυνατότητα ε, να το παίξω εδώ πέρα. Μπορείτε να το βρείτε όμως. Και όσοι δεν έχετε αντιληφθεί τι ακριβώς υποστηρίζετε, να το δείτε και να καταλάβετε τι σημαίνει να υποστηρίζετε σε αυτή την ομάδα. Δείτε το και ακολουθήστε το μότο της ομάδας. Εγώ θα πω ότι σε αυτά που προσθέσαμε Μέχρι πέρσι έρχεται αυτό. Και ότι το μόνο που κάνανε οι haters είναι να πάρουν προσωρινή χαρά. Να πάρουν προσωρινή χαρά η συμπλεγματικοί. Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια στο τι κάνετε και τα λέμε μέσα στι επόμενες μέρες με διάφορα θέματα συν το preview με τους γείτονες. Καλή συνέχεια στο τι κάνετε.